Επανερχόμαστε στο θέμα των ανεμβολίας των υγειονομικών. Καθώς στο νοσοκομείο Σερών συνέβη ένα απίστευτο περιστατικό. Χρήστος Νικολαίδης θα μας πει τι ακριβώς έχει γίνει. Χρήστο. Γιάννη, κυρίες και κύριοι, ο μοναδικός αναισθησιολόγος, ο οποίος προσλήφθηκε από την τελευταία διαδικασία, ήταν να πιάσει δουλειά στο νοσοκομείο Σερών, προκειμένου να καλύψει ένα τεράστιο κενό, καθώς το συγκεκριμένο νοσοκομείο δεν διαθέτει κανέναν αναισθησιολόγο. Πλην όμως, όταν παρουσιάστηκε εκεί, δήλωσε ότι είναι ανεμβολίαστος. Έτσι, πριν ακόμα καλά-καλά αναλάβει τα καθήκοντά του, αναγκάστηκε να αποχωρήσει με αναστολή τη σύμβαση εργασίας. Στο νοσοκομείο των Σερών υπάρχει τεράστιο πρόβλημα, καθώς ο μοναδικός αναισθησιολόγος παραιτήθηκε τον περασμένο Μάιο. Στη θέση του, για να καλυφθούν τα τεράστια κενά στη λειτουργία του συγκεκριμένου νοσηλευτικού ιδρύματος, αποσπάστηκε ένας αναισθησιολόγος από τη Θεσσαλονίκη, ο οποίος σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να καλύψει τα κενά. Ενώ, από ό,τι μας λένε οι αρμόδιοι του Εθνικού Συστήματος Υγείας, πλέον το πρόβλημα είναι τεράστιο και αναγκαστικά είτε θα κλείσει το νοσοκομείο των Σερών, είτε θα κλείσει το νοσοκομείο της Δράμας, είτε τα δύο αυτά νοσηλευτικά ιδρύματα θα συνενωθούν, προκειμένου να εφημερεύουν εκ περιτροπής για να καλύψουν μια τεράστια γεωγραφική περιφέρεια. Πρέπει να σου πω τέλος, Γιάννη, ότι πραγματικά ότι η υγειονομική περιφέρεια τον προηγούμενο Μάιο προκήρυξε την πρόσληψη 18 αναισθησιολόγων και από αυτή την προκήρυξη παρουσιάστηκαν μόλις 3 γιατροί της συγκεκριμένης ειδικότητας, με αποτέλεσμα οι 15 θέσεις να κηρυχθούν ως άγονες. Σύμφωνα με παράγοντες του Υπουργείου Υγείας, το πρόβλημα είναι πανελλαδικό, αναμένεται να σκάσει μέσα στους επόμενους μήνες και εντοπίζεται αυτή τη στιγμή στα νοσοκομεία της Ανατολικής Μακεδονίας και της Τράκης, επειδή έχουν ολιγομελή τμήματα. Σε κάθε περίπτωση, όπως μας λένε χαρακτηριστικά, η έλλειψη των αναισθησιολόγων αποτελεί ουσιαστικά για το Εθνικό Σύστημα Υγείας μια ορολογιακή βόμβα που θα σκάσει. Σε ευχαριστούμε, Χρήστο.